και πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα στην Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, με τη βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Γκρίβα, είναι καθηγητή γεωπολιτική στην στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό σα μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ουσιαστικά η ανάγκη αυτό που έγινε από χθε, που γίνεται μάλλον από χθε το βράδυ, η στρατιωτική επέμβαση Βρετανών και Αμερικανών κατά τον Χούθη κοιτάξτε, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο δεδομένου ότι οι Χούτι είχαν δημιουργήσει μία τόσο προβληματική κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, αν μη τι άλλο, για, όρους, για λόγους υψηλών συμβολισμών, αν θέλετε, ήταν αναγκαίο οι δυνάμει της Δύσης να κάνουν κάτι. μένει να δούμε αν αυτό το κάτι έχει κάποια ουσία, γιατί μέχρι στιγμής δεν, έχει, δεν ήταν κάποια μεγάλη έτσι, επίθεση, να το πούμε, που θα είχε δυνατότητα να δρανοποιήσει τους Χούθι που είναι ένα πολύ ιδιόρυθμο στράτευμα ε, ήταν κυρίως σε επίπεδο συμβολισμών. Μάλλον ήταν μια προειδοποίηση περισσότερο παρά ουσιαστική πολεμική δράση και περιμένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν τόσο οι Χούθι όσο και οι, οι πατρονές τους, δηλαδή το Ιράν. Μάλιστα, ε, θέλ, αν κάνουμε ένα μικρό ιστορικό πισωγύρισμα λίγο πριν τις επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου ε, σε λιμάνι της Ιεμένης είχε χτυπηθεί το αμερικανικό το USS Cole, το... αν θυμάμαι καλά. Ήταν επί της ουσίας ένας προπομπός το τι πρόκειται να γίνει, γιατί έτσι φάνηκε εκ των πραγμάτων, το τι θα φέρει η διεθνής τρομοκρατία κατά τις Δύσεις. Όταν οι Χούθοι δραστηριοποιούνται τόσο πολύ, χτυπάνε... Αδιακρίτω, είτε εμπορικά είτε στρατιωτικά πλοία, Τους ε... και απειλούν ότι θα υπάρξει. Πολύ σφοδρή απάντηση, σα φοβίζει εσάς, μια εξαγωγή κρίση από την Ερυθρά Θάλασσα και σε άλλε περιοχέ. Ναι, κοιτάξτε, είναι γεγονό αυτό που είπατε ότι με την επίθεση στο Κόλλ ουσιαστικά εγκαινιάστηκε αυτή που λέμε η, η εποχή των ασύμετρων απειλών και για τα πολεμικά πλοία, ε, και για, για την α... ναυτιλία ουσιαστικά, και για τα πολεμικά και για τα εμπορικά. Βέβαια, η εποχή αυτή έχει, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή υπό την έννοια ότι οι Χούτι δεν είναι αντάρτε. Δεν είναι δηλαδή κάτι μετεξελιγμένοι πειρατέ τη Είναι ένα πολύ ιδιόρυθμο στράτευμα που συνδυάζει πρωτόγωνα στοιχεία με φουτουριστικά, ένα είδο Mad Max, α πούμε, θέλετε <ΣΣΣΣΣ> να, να το πούμε. <ΣΣΣ> λοιπόν, έχουν, έχουν πολύ επικίνδυνα όπλα. Συγκεκριμένα είναι από τι λίγε δυνάμει στον πλανήτη που έχουν βαλιστικού πυράβλου ικανού να προσβάλλουν πολεμικά πλοία επιφανεία, έναντι των οποίων. Πολύ λίγε χώρε έχουν αντίδοτα. Εμεί, α πούμε, με τι νέε φρεγάτε που θα πάρουμε, τι Μπελάρα, θα είμαστε εμεί μέσα σε αυτή την κατηγορία. Αλλά δεν είναι κάποιο πρωτόγωνο στράτευμα. Έχει οθετήσει πρωτόγωνα στοιχεία στην άμυνά του. Δηλαδή, δεν έχει κάποια κεντρική δομή, δεν έχει κάποιου χώρου μεγάλου που μπορεί να προσβάλλει με αεροπορία κτλ. Κάνει ένα είδο φουτουριστικού ανταρτοπολέμου. Άρα, είναι πολύ επικίνδυνη Ακόμη πιο επικίνδυνοι είναι και οι πάτρονέ του, οι Ιρανοί. Mm -hmm οι οποίοι εδώ και δεκαετίε σχεδιάζουν ένα, ένα σύμμετρο στράτευμα που να μπορεί να, να, να χωθεί στι χαραμάδε, αν θέλετε, των, ε, των, Αμερικανών, του, του, του Αμερικανικού στρατεύματο και αν μπορεί να χτυπηθεί από αυτού. Οπότε νομίζω ότι είναι όλα θέμα προθέσεων. Προσωπικά θεωρώ ότι ναι, μένει είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά επειδή ε, η γεροντοκρατία του Ιράν δεν φαίνεται να θέλει ιδιαίτερε περιπέτειες, Θεωρώ ότι μάλλον θα το κρατήσει σε χαμηλά, θα Μάλιστα. σε χαμηλά επίπεδα αυτή την αντιπαράτηση. Μια και αναφέρατε και τις ελληνικές φρεγάτες, ε, διαστόματος Δένδια είχε υποθεί προ... πριν από, το, από το... τη χρονιά που ήρθε ότι θα στείλουμε και εμείς στο πλαίσιο του φύλακα της ευημερία αφού του Διεθνούς Συνασπισμού μια φρεγάτα στην περιοχή. Ε, δεν την έχουμε στείλει ακόμα. Μήπως θα ήταν καλό επειδή υπάρχουν πλέον... Ε, Πολύ μεγάλος αναβρασμός να απέχουμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει σε πολύ ψηλό επίπεδο... γιατί είναι πολλά αντικρουόμενα έτσι, συμφέροντα. Δηλαδή, από τη μία, το κατανοώ πλήρως ότι η Ελλάδα... Ε, δεδομένου και του τεράστιου ρόλου που παίζει η ελληνική ναυτιλία στα παγκόσμια δρόμενα... πρέπει να έχει συμβολικά μια παρουσία. Από την άλλη, η φρεγάτα αυτή που είναι μια φρεγάτα γενικών καθηκόντων... Ε, Ελάχιστα έως καθόλου πράγματα μπορεί να προσφέρει σε αυτήν την αντιπαράθεση παρά μόνο κάνοντα το στόχο. Λοιπόν, δεν έχει δυνατότητε τεχνολογικέ. Κάνοντα το στόχο, δυνατό. λέτε. Ε, ουσιαστικά, δηλαδή, εάν δεν είναι υπό την προστασία των Αμερικανικών ε, αντιτορπιλικών, των Burke με τι εξειδικευμένε αντιπυραυλικέ ικανότητε, δεν μπορεί να λειτουργήσει επιχειρησιακά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Ε, εάν επιλεγεί για λόγου. Ε, Υψηλών συμβολισμών και στο πλαίσιο τη εξωτερική πολιτική, αυτό είναι ένα. Ναι. Από την άλλη, είδαμε και τα ευρωπαϊκά κράτη, πολλά ευρωπαϊκά κράτη να απέχουν για ένα μείγμα έτσι, γεωπολιτικών και επιχειρησιακών και οικονομικών λόγων. Οπότε είναι ένα θέμα που θα με πρέπει να μελετηθεί σε ανώτατο επίπεδο. Εγώ δύσκολα θα έβγαζα συμπέρασμα, ήτανε, θα έβγαζα, ε, δύσκολα θα έβγαζα μία απόφαση αν να πάρω εγώ την απόφαση. Μάλιστα, είναι, είναι σαφέ. Φοβα... Είπατε ότι η γεροτοκρατία του, του Ιράν δεν θα κάνει το απονενοημένο βιδιάβημα και δείχνει μια επί του παρόντος μια σύνεση να το πω έτσι εισαγωγικά δεν προσπαθεί να ρίξει λάδι στη φωτιά Αυτές οι όμως οι καταστάσεις που ε, συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα πέραν των επιπτώσεων των οικονομικών των γεωπολιτικών και ούτω καθεξής έχουν, θα έχουν επιπλέον επίπτωση στη Λωρίδα της Γάζας και στον άμαχο πληθυσμό πιστεύετε Νομίζω ότι είναι, είναι ακριβώ αυτό που είπατε, ότι, ότι δημιουργείται μια. Ε, αυτός αυτό ο πόλεμο, σε πάση περιπτώσει, στη Γάζα τοποθετείται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις να, να επεκταθεί χρονικά, να το πούμε έτσι, και να δικαιολογηθεί εντό εισαγωγικών το δικαιολογηθεί η ακραία βία που, που έχει υιοθετήσει το, το, Ισραήλ εναντίον των, των Παλαιστινίων. Το πολύ σημαντικό όμως όπως είπατε είναι, είναι οι γεωπολιτικοί παράγοντες και εδώ πρέπει να, να πούμε ότι πιθανώς είναι πολύ πιο βαθύ το θέμα. Δηλαδή εάν όντω υπάρξει, παγιωθεί κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει πρόβλημα στην αυτιλία στα συγκεκριμένα σημεία τότε αυτομάτως ενισχύεται ο ρόλος της BRI, της Belt and Road Initiative, δηλαδή του νέου δρόμου του μεταξιού, τόσο του κεντροασιατικού που κατασκευάζει η Κίνα, ε, όσο και του αρκτικού δρόμου που εκεί παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ρωσία. Η Ρωσία. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο δηλαδή, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, το Ιράν. Ε, Πιθανώ να είμαστε σε κάτι πάρα πάρα πολύ ευρύ και, και βαθύ, είναι σαν σε ένα παγόβουνο. Εμεί βλέπουμε την κορυφή του, και πολύ δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώ γίνεται κάτω από την επιφάνεια. Άρα ε, εκτιμάτε και εσεί αυτό που εκτιμούν πολύ, πάρα πολύ όμω. Ε πολλοί έγκυροι αναλυτέ, ότι αλλάζουν επί τη ουσία πράγματα τα οποία πριν από μία τετραετία-πενταετία δεν μπορούσαμε καν να τα φανταστούμε. Ναι, είναι, είναι ακριβώ έτσι. Δηλαδή, έχουμε μία μετάλλαξη σε ολόκληρη την παγκόσμια σκακέρα, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, σε όλα τα επίπεδα. Σε μεγάλο βαθμό, καταλήτη είναι νέου τύπου πολεμικέ ικανότητε και στρατιωτικέ τεχνολογίε. Δεν είναι μόνο τα περιβόητα ρομποτικά συστήματα που και εδώ έχουμε τέτοιο, είναι και άλλε ικανότητε είναι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε να το συμπυκνώσουμε με απλοϊκό αλλά πιθανώ με περιεκτικό τρόπο, θα λέγαμε ότι γίνεται μια μεγάλη σύγκρουση των χερσαίων δυνάμεων τη Ευρασία με, τη αυτι... με μεγάλη ναυτική δύναμη των ΗΠΑ. Είναι ένα επεισόδιο στον πόλεμο θάλασσα και στεριά που είχε ξεκινήσει από την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου <laughs> και συνεχίζει στις μέρες μας. Με νέου, τύπου... με νέου τύπου, δεδομένα όσον αφορά τις τεχνολογίες πολεμικές. Μάλιστα. Κύριε Γρήβα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ιδιαίτερος... Ε διαφωτιστική. Να είστε καλά.